Ψιλοδαρμοί φτισήματα ύβρις. Διετάχθημε να σχηματίσω με τετράδας και δίδεται το σύνθημα της εκκινήσεως. 20 περίπου άγριοι Τούρκοι στρατιώτες μας συνοδεύουν, χτυπώντας τα πλευρά μας με τους υποκοπάνους των. Έξω από την αποθήκη στέκουν Αμερικανοί ναύτες και μας παρατηρούν με περιέργεια με τα γαλάζια μάτια των. Τι να σκέπτονται άραγε. Προχωρούμε γρήγορα, σχεδόν τρέχοντας. Ακολουθούμε τη συνδρομική γραμμή προς το Σταυρό. Ο επικεφαλής της συνοδείας αξιωματικός δεν πάει από του να φωνάζει. Βούρκελταρ, δηλαδή χτυπάτε τους κατάδες. Και ο δρόμος μας προς το Γολγοθά συνεχίζεται με άγρια χτυπήματα. Φτάμε στο σταθμό Μπασχανέ και βλέπω επάνω σε ένα αμάξι τον άγριο πρόξενο με κάποια κυρία. Μας βλέπει ψυχρός και απαθής, σαν να μην συνέβαινε τίποτα και σαν να παρακολουθούσε κινηματογραφική ταινία. Σε λίγο φτάνομε στην τουρκική συνοικία. Εκεί οι Τούρκοι πολίτες ορμούν κατά πάνω μας και μας χτυπούν με ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Γελούν απέσια από ευχαρίστηση και το γέλιο τους μας ξεσχίζει την καρδιά και μας τρομάζει. Με τους Τούρκους συμπράττουν και οι Εβραίοι, οι οποίοι απολέμβανον πάση προστασία και υποστηρίξεω εκ μέρους της ελληνικής διοίκησης. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζονται από τον Άδλιο Στυργιάδη και είχαν τόσα προνόμια. Αυτοί λέγω συμμαχούσαν σήμερα με τους Τούρκους εναντίον των Χριστιανών. Καθισμένοι στα καφενεία εχλέβαζαν τους Χριστιανούς, τους χτυπούσαν, τους παρέδιδαν εις τους φαγείς. Και όταν διήρχονται τα τάγματα των αιχμαλώτων έριχναν γυαλιά στους δρόμους για να ξεσχίζονται τα γυμνά των πόδια και να υποφέρουν περισσότερο τα θύματα της κεμαλικής στερεοδίας. Όταν οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη, πολλοί Εβραίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Τα αστυνομικά τμήματα έπαιρναν προδότε Εβραίοι. Εις το σταθμό διαβατηρίων, αυτοί έκαναν τον έλεγχο. Εις την αποβάθμιση της Πούντας επίσης, αυτοί επέσκεφονταν εις τους Χριστιανούς ότι θα τους έσουζαν, για να πάρουν χρήματα και να τους παραδώσουν ύστερα ευκολότερα εις τους σφαγίστων. Δεν υπήρξε ευκαιρία που να μην την εξεμεταλλεύθεσαν εις βάρος των Χριστιανών. Ειρικάστησαν σαν τα φίδια. Η ελληνική διοίκηση τους εζέστανε, τους επροστάτευε και αυτοί σήμερα έγιναν όργανοι καταστροφής για τους Έλληνες. Τουλάχιστον θα γίνουν αυτά τα μαθήματα, εις τους κυβερνήτες μας. Θα μάθουν να λαμβάνουν μέτρα μήνης και πρόνοιας. Εις τη συνοικία Μπας ο Τουράκ, όπου διερεχόμεθα, οι Εβραίοι ειρωνεύονται με τη γνωστή προφοράν των. Ζήτω Βενιζέλος, ζήτω Κωνσταντίνος. Και ένας άλλος φωνάζει εις άπτες των Ελληνικήν. Εμπρός με το στέφανο της δόξης προς την Αγιά Σοφιά. Εν τω μεταξύ, οι υποκόπανοι των στρατιωτών ανεβοκατεβαίνουν στα πλευρά των εχμαλώτων, ενώ πολίτες Εβραίοι και Τούρκοι χειροκροτούν. Διερχόμεθα των διοικητήριων τρέχοντας, πνευστιώτες με τις γλώσσες ρεμασμένες έξω από το στόμα σαν τα σκυλιά. Με μια γρήγορη ματιά βλέπω στα παράθυρα Τούρκους υπαλλήλους με τα κόκκινα φέσια των. Λίγους μήνες πριν, όταν το ουράνιο χρώμα κυριαρχούσε εκεί, βγαίναμε εμείς στα παράθυρα εκείνα και κάμαμε τα γλυκά μάτια στα κορίτσια που περνούσαν. Πώς εφερόμεθα εμείς προς τους Τούρκους και πώς φέρονται τώρα αυτοί. Τους επιποιούμεθα περισσότερο από ό,τι τους έπρεπε. Όταν έμπαιναν στα γραφεία μας, τους μιλούσαμε με τη μεγαλύτερη ευγένεια. Τους δίδαμε καθίσματα και προσπαθούσαμε από έκτον να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους Τούρκους παρά τους Χριστιανούς. Επιπλέον η αρμοστία έδιδε επιδόματα εις απόστρατους, τοχούς Τούρκους αξιωματικούς και σε οικογένειές του. Να λοιπόν πως μας αντίμετωπον, λυσασμένοι από την ανέλπιστη νίκη, οργιάζουν εις βάρος των Χριστιανών. Τα φυλατικά των ένστικτα εκδηλώνονται με όλη την αγριότητα. Από τα παράθυρα του διοικητηρίου βγαίνουν στριγγές φωνές. Γιαουρλάρ, γιαουρλάρ. Τέλος, φτάνουμε στο στρατόνα της Μύρνης. Γιαουρλάρ είναι νομίζω η άπιστη. Γιαούρ είναι ο άπιστος. Ο στρατόνα μου είναι πολύ γνωστός. Εκεί βρίσκονται και το δεύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο κατά την ελληνική κατοχή. Στο νοσοκομείο πήγαινα συχνά με φίλους μου γιατρούς. Στο προσθάλασσαν μέρος του στρατόνος. Ήταν ένα χώρισμα μεγάλο για τα αυτοκίνητα. Το μέρος εκείνο μας οδήγησαν. Αλλά τι γινόταν εκεί?
Σε εκείνο το μέρος ήσαν στιβαγμένοι κυριολεκτικώς και άλλοι εχμάλωτοι. Δεν υπήρχε χώρος όχι για να καθίσει κανείς, αλλά και για να κινηθεί. Έπρεπε κατά ανάγκη να στέκεσαι όρθιος και να σε πιέζουν από όλες τις πλευρές. Οι φυσικές μας ανάγκες δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Είναι αδύνατον τελείως να πας από το ένα μέρος στο άλλο. Πόσο τρομερή είναι τώρα η θέση μας. Η δίψα μας ανοίζει και η πείνα μας πεθαίνει. Όταν είχαμε ξεκινήσει από την Πούντα, είχα ένα καλάδι με τρόφιμα το οποίο μου πήραν οι Τούρκοι. Σε λίγα μέτρα απόσταση υπάρχει μια μεγάλη χαβούζα γεμάτη νερό. Αλλά δεν μας επιτρέπουν να πιούμε. Το πόσο μεγάλο είναι το μαρτύριο της δίψας είναι αδύνατο να φανταστεί εκείνος που δεν το πέρασε. Η πείνα οπωσδήποτε υποφέρεται, αλλά η δίψα όχι. Το μυαλό σκοτίζεται, τα νεύρα σου ερεθίζονται και υποφέρει σωματικός και ψυχικός. Πολύ δε περισσότερο να το βλέπεις να τρέχει άδικα σε απόσταση, λίγο μόνο μέτρο, χωρίς να μπορείς να το φτάσεις. Θεέ μου, πόσο μεγάλο έγκλημα έχουμε κάνει και μας τιμωρείς τόσο σκληρά. Η νύχτα πέφτει πάλι βαριά, οι θέσεις μας είναι φοβεροί. Διψούμε, όμως διψούμε. Ας πιούμε νερό και ας πεθάνουμε. Μερικοί Τούρκοι στρατιώτες μας μιλούν πίσω από το σανίδωμα. Μας ζητούν χρήματα για να μας φέρουν κρυφά νερό και πουλούν μία και δύο λίρες στο παγούρι. Και όπως έχει χρήματα, δίδει ευχαρίστως για να πιει λίγο νερό. Έχω το παγούρι στο στόμα και πίνω. Πίνω με λύσα. Αισθάνομαι μεγάλη δομή, ευχαρίστηση και ανακούφιση. Ξεχνώ τη θέση μου, ξεχνώ τα πάντα. Πίνω. Το στόμα μου δροσίστηκε, η φωτιά έσβησε. Ανέλαβα δυνάμεις, είμαι τρελός από χαρά. Δεν αφήγω το παγούρι. Παρά αφού το στράγγισε καλά και αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε σταγόνα μέσα του. Μου το τραβούν από το χέρι διπλανή μου που θέλουν να πιούν κι αυτοί. Ένας Τούρκος λοχίας γυρίζει ανάμεσα στους εχμαλώτους και τους λέει να του παραδώσουν ό,τι πολύτιμο έχουν για να τους τα φυλάξει, μη τυχόν και τους τα κλέψουν οι στρατιώτες του. Και βρίσκονται αρκετοί αφελείς από τους δικούς μας και που το πιστεύουν και του παραδίδουν ό,τι έχουν για να μην τα ξαναδούν. Άλλοι πάλι στρατιώτες γυρίζουν και ληστεύουν δια της βίας, υπό την απειλή διαφόρων φωνικών οργάνων. Δια να μην μείνουμε γυμνοί, καταστρέφουμε τα παπούτσια μας και φορούμε από την ανάποδη τα επαναφόρια μας, τα οποία σχίζουμε ενδιαφέρονται παλιά. Παράλληλο το κακό που γίνεται, νιστάζουμε. Τα μάτια μας θέλουν να κλείσουν, αν και είμαστε όρθιοι. Αλλά πώς να κοιμηθεί κανείς όταν δεν υπάρχει μέρος να καθίσουμε τουλάχιστον. Χαμηλώσαμε όσα μπορούμε και ακουμπώντας ο ένας πάνω στον άλλον παραδόμεθα στις αγκαλιές του Μορφέως. Το στρίπωμα αυτό μας κάνει να μην αισθανόμεθα το διαβαριστικό κρύο. Τη νύχτα άγριες φωνές μας κάνουν να ξυπνήσουμε. Τούρκοι στρατιώτες έχουν μπει στον καταβασμό για να ληστεύσουν τους εχμαλώτους. Και οι εχμάλωτοι καλούν εις βοήθεια, διότι φαντάζονται ότι οι στρατιώτες κλέβουν εν αγνία των αξιωματικών των. Αλλά οι Τούρκοι δεν θέλουν ανησυχίες. Αρχίζουν να χτυπούν με τους υποκόπανός του τον όπλων των. Η ησυχία αποκαθίστανται και η ληστεία συνεχίζεται. Για να σώσουμε τα χρήματα και ό,τι πολύτιμο έχουμε, τα κούβουμε στο χώμα. Και έτσι οι Τούρκοι αποκομίζουν ελάχιστα πράγματα, τα οποία επίτηδες αφήνουμε στις τσέπες μας για να τα βρουν και να μας αφήσουν ήσυχους. Κοιμηθήκαμε έτσι ως το πρωί, χωρίς καμία άλλη ενόχληση.